των εισοργής. Το αίσθημα της αδικίας με πληγώνει. Νιώθω πολύ άσχημα. Νιώθω όταν ήλιος ταξιδέψουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε την ελευθερία που έχει ο άλλος κόσμος να κινηθεί όπου θέλει, με ένα αίσθημα ασφάλειας για το μέλλον, το δικό του και των παιδιών του. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Αφήνουμε πίσω το ακριτικό γυμνάσιο της Παλουριώτισσας και προχωρούμε κατά μήκος της Τάφρου στις κατεχόμενες περιοχές του Καϊμακλείου. Εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στην παλιά πόλη, ο εισβολέας είναι οχυρωμένος και αθέατος μέσα σε ρυπωμένα σπίτια, ενώ στις άλλες ακριτικές γειτονιές του Αγίου Δομητίου είναι οχυρωμένος μέσα σε πολυβολία και χαρακώματα. Στο Καϊμακλεί βρισκόμαστε για πρώτη φορά αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. Τον βλέπουμε ένοπλο να παρακολουθεί κάθε κίνησή μας, έτοιμο να σκοτώσει. Γειτονιές που άλλοτε έσφιζαν από ζωή παρουσιάζουν σήμερα εικόνα παρακμής και εγκατάληψης. Οι λίγες οικογένειες που παρέμειναν στην περιοχή βιώνουν καθημερινά την κατοχή, αισθάνονται τη διαχωριστική γραμμή. Αφού κατόρθωσαν να επιβιώσουν από την καταστροφική μανία του Ατήλα το 1974, σήμερα βιώνουν καθημερινά την ακαταστασία, την ρήπαση και οχληρία που προκαλούν οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες έξω από τα σπίτια τους. Οι γειτονιές τους έγιναν ξαφνικά ελκυστικές για βιοτέχνες που αναζητούσαν στέγη με φτηνό ενίκιο. Οι περισσότεροι κάτοικοι υποχρεώθησαν στη συνέχεια να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους ή να τις πουλήσουν σε εξευτελιστικές τιμές, όχι από το φόβο της παρουσίας των κατοχικών δυνάμεων, αλλά από τη λειτουργία αυτών των βιομηχανιών. Ζούμε με την κατοχή εμείς. Το να βλέπουμε την κατοχή, τη θυμόμαστε και έτσι έχουμε την ανάγκη και την πεποίθηση ότι πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στην κατοχή. Αλλά άλλον η κατοχή, άλλον θα σε διώχνουν ήδη οι δικοί σου. Απέναντίας οι Τούρκοι στην απέναντι μεριά εκατοικήσαν εδώ την πράσινη γραμμή νεαρές οικογένειες και ακούμε τα παιδιά που μαζεύονται εδώ στην πράσινη γραμμή και παίζουν. Ενώ εμείς εδώ στη δική μας περιοχή, παρόλο που υπήρχαν οικογένειες που είχαν παιδιά, εν τούτης έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, διότι δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή την κατάσταση. Συνεχίζουμε την πορεία μας στις γειτονιές του Καϊμακλείου. Το αίσθημα κινδύνου είναι έντονο και η ανασφάλεια που μας διακατέχει μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η εγκατάλειψη που κυριαρχεί σε ολόκληρη την περιοχή. Η παρουσία της εθνοφρουράς καθησυχάζει τον επισκέπτη. Ο χώρος ο ίδιος όμως, με τα αναχώματα στους δρόμους, τα χωράφια με την άγρια βλάστηση και τις τουρκικές σημαίες να κυματίζουν πάνω από τις στέγες των ερυπείων και των χαλασμάτων. Τα οχυρωματικά έργα και τα πολυβολία προκαλούν ανησυχία. Όσο προχωρούμε προς τις τελευταίες αυτές ακριτικές γειτονιές του Καϊμακλείου, αφήνοντας πίσω την παλιά πόλη, τόσο περισσότερο παρουσιάζονται ολοκάθαρα πια οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος της κατοχής, το δράμα των ανθρώπων και η τραγωδία που αλίπητα έχει χτυπήσει τον τόπο. Εδώ υπάρχει απλουσιά. Έχεις τη δυνατότητα να κοιτάξεις και να δεις απέναντι. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα, χαλάσματα και καταστροφή αντικρίζεις. Ρημαγμένα σπίτια χωρίς στέγες, όρθιοι ακόμα οι τείχοι στο έλεος της φύσης και της φθοράς του χρόνου, μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής. Περήφανα κυπαρίσια από το ύψος τους παρατηρούν το έξω από κάθε λογική τούτο σκηνικό. Τα ερωτήματα για την καταστροφή αμήλικτα και αναπάντητα επίσης. Στην πορεία μας γινόμαστε αντιληπτοί από τους σκοπούς του Ατήλα, οι οποίοι ενοχλούνται από την παρουσία μας και παρακολουθούν με τα κιάλια
κάθε κίνησή μας. Πιο κάτω, ο καταβλισμός ορτώνα των ειρηνευτών, ο σχήμα οξύμορο καλωσορίζει τον επισκέπτη στο θλιβερό τούτο τοπίο της καταστροφής και της ερήμωσης. Στην περιδιάβασή μας στις ακριτικές γειτονιές του Καϊμακλείου με τις βιοτεχνίες, συναντήσαμε τον Μάστρε Νίκο, ο οποίος έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τις μεταλλικές κατασκευές. Εξαιτίας ακριβώς τούτης της σχέσης του με τα μέταλλα, συνεργάζεται ο Μάστρε Νίκος με τον γνωστό ελλαδίτη καλλιτέχνη Αληθινό. Είχαμε και με τους δυο μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία απετέλεσε και μια ανάσα στην όλη μας πορεία. Δεν είναι πρώτη φορά μάλλον που έρχεσαι στην Κύπρο. Ένας άλλος άνθρωπος της τέχνης, αυτή όλη η εμπειρία της κατοχής, πώς τη βιώνετε εσείς? Να σας πω, θα σας το πω με ένα απλό παράδειγμα για να μην πω και τετριμένα πράγματα. Αυτά τα λένε όλοι, μάλιστα, τα λένε... Κατά κόρο. Ναι, και δεν θέλω να κάνω καμία χρήση του πόνου, γιατί υπάρχει ένας πόνος που πολλές φορές ασυναίσθητα ή συνειδητά, ξέρετε, γίνεται μια χρήση αυτού του πόνου. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είμαι εδώ με την επιθυμία να ρωτήσω τον Μαστρο Νίκο πώς θα φτιάξουμε ένα μεγάλο κοντάρι, πάρα πολύ μεγάλο, που να ξεπερνάει τα τουρκικά κοντάρια, που είναι πιο ψηλά από τα ελληνικά. Να φτιάξουμε ένα μεγάλο κοντάρι λοιπόν για να βάλουμε μια σημαία ελληνική επάνω και μια κυπριακή, που να ξεπεράσει σε ύψος όλα τα τουρκικά και να την κάνουμε να φαίνεται και πιο πέρα από ό,τι φαίνονται τα δικά τους. Θα το φτιάξουμε αυτό το κοντάρι. Μας έχουν φάει το πενταράκτυλο. Θα το φτιάξουμε αυτό το κοντάρι εμείς που να φαίνεται από το πενταράκτυλο. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Να τους φέρουμε αυτούς κάτω, να χαμηλώσουν τα δικά τους, να φτάσουν τα δικά μας κάτι περισσότερο. Εσύ δίκιο έχεις. Αλλά μόνοι τους να τα χαμηλώσουν, εγώ λέω ότι αποκλείεται. Θα τους χαμηλώσει ο χρόνος. Αφήνουμε πίσω τους ερημωμένους δρόμους του Καϊμακλείου που δεν οδηγούν πουθενά. Κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση των φρουρών του Ατσίλα, διαβήκαμε χαλάσματα, περάσαμε αναχώματα μέσα από αυλές σπιτιών με λεμονόδεντρα που συνεχίζουν να καρποφορούν και φτάσαμε σε ξεχασμένες περιοχές, δίπλα ακριβώς από τις σκοπιές των κατοχικών δυνάμεων. Η γειτονιά των Αμπελοκήπων ερημώθηκε από τις πικρές εκείνες μέρες του Ιουλίου του 1974. Οι κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές. Τα σπίτια αντέχουν ακόμα τη φθορά του χρόνου και οι όμορφες ακόμα μονοκατοικίες με τους απεριποίητους κήπους και τις αυλές, χωρίς την παρουσία των ανθρώπων, δημιουργούν την εικόνα μιας γειτονιάς φάντασμα. Μέσα στους κήπους και τις αυλές, μέσα από τούτα τα χαλάσματα της συμφοράς, είναι σίγουρο ότι ακούγονται και σήμερα ακόμα οι ψήθυροι των ξεχασμένων προγόνων. Περαστικοί επισκέπτες στην απαγορευμένη περιοχή, παρατηρούμε τις χορταριασμένες αυλές, τα δέντρα που φαντάζουν αγριεμένα μέσα σε τούτη την ερημιά και φτάνουν ψηλά στις χωρίς κεραμίδια στέγες. Πιο πέρα, οι σημαίες του κατακτητή δηλώνουν την παρουσία του ψευδοκράτους. Αναχώματα και σημαίες, θέσεις μάχης και πάλι αναχώματα και πάλι σημαίες. Λίγο πιο πέρα, ο πενταδάχτυλος. Γράφει προφητικά ο Κώστας Μόντης για το απλησίαστο βουνό. Σαν τη βουνοσυρά της Κερίνιας, που σήμερα την αγγίζεις με το χέρι σου, που σήμερα σκύβει απάνω από το σπίτι σου και αύριο είναι μίλια μακριά, σαν την ανεξήγητη, λέω, βουνοσυρά της Κερίνιας, που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, που σήμερα είναι και αύριο δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, που σήμερα έχει όνομα και αύριο δεν έχει. Από το ύψος μικρής πολυκατοικίας, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, στο κέντρο του Καϊμακλείου,
μπορούμε να παρατηρήσουμε όλη την περιοχή, ελεύθερη και κατεχόμενη. Η κοινότητα απλώνεται από τις παρυφές της παλιάς πόλης, το μεγάλο Καϊμακλή, και φτάνει μέχρι την Ομορφίτα, το μικρό Καϊμακλή, όπως το ονομάζουν οι παλιοί. Μετά την εισβολή του 1974, ο κόσμος εγκαταλείπει την κοινότητα κυρίως από τις περιοχές της Ομορφίτας και δημιουργείται ο Βόρειος Πόλος, συνοικία μεγάλη σήμερα. Στο Καϊμακλή κατοικούσαν οι τεχνίτες, που έχτιζαν κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας τα τείχη και τους ναούς, δουλεύοντας την πελεκητή πέτρα κάτω από την επίβλεψη Φράγκων μηχανικών. Ίσως γι' αυτό το λόγο η εκκλησία της κοινότητας είναι αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα, που θεωρείται από τους δυτικούς ως προστάτης των αρχιτεκτώνων και των οχυρώσεων. Η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί ξεχωριστό αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Το καμπαναριό, αλλά και η εκκλησία, είναι δείγμα θαυμαστής τέχνης και τεχνικής. Οι ξακουστοί τεχνίτες του Καϊμακλίου εκφράζουν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από την τέχνη τους, τις καλλιτεχνικές τους αντιλήψεις. Αναπαλαιώνονται στις μέρες μας πολλά σπίτια νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με ωραία διακόσμηση, τα οποία αποτελούν σήμερα καμάρι για την ακριτική κοινότητα. Συναντήσαμε την κυρία Αθηνά στην αυλή του σπιτιού της, λίγα μέτρα από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Η κυρία Αθηνά, στην ηλικία των 90 χρονών, εκφράζει τη γενιά εκείνη των ανθρώπων που με την απλότητά τους και την νοικοκυροσύνη τους, τη φιλοσοφημένη άποψή τους για τη ζωή, καταχτούν με τα λόγια τους τον συνομιλητή τους. Κυρία Αθηνά, να πάμε ακόμα έτσι, ακόμα λίγο, σε αυτήν τα χρόνια τα παλιά, ναι, τα όμορφα τα χρόνια. Έχεις καμιά αναπορία να μου πεις? Πολλές. Καμιά αναπορία δική σου? Πες μας τότε έτσι που ήταν λίγοι άνθρωποι και όλοι δουλεύκαν για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, η εκκλησία να χτίζεται ομαδικά. Συνήθως ναι, έτσι γίνεται σε όλες τις περιοχές. Έτσι έγινε. Η εκκλησία μας να χτιστεί, εργάζονταν οι γυναίκες την Κυριακή και κοβαλούσαν νερό που τα πηγάδια, που η κάθε σπίτι είχε πηγάδι, και λακκοσύρναν να πούμε με τα λακάδι και με το τένεκε, και γεμόναν τις βαρέλες μέσα στην εκκλησία για να έχουν είμαστε τώρα να δουλεύουν όλη η εβδομάδα, να πούμε. Και δουλεύκαν και οι γυναίκες. Έκαμε 30 χρόνια νομίζω να χτιστεί η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Ο νέος δήμαρχος Λευκωσίας, όπως είναι γνωστό, κατοικεί στο ακριτικό Καϊμακλή. Βρεθήκαμε στη γειτονιά του. Ο ίδιος όμως απουσίαζε. Η σύζυγός του, η κυρία Λουκία, σε ερώτησή μας για το Καϊμακλή και τις ακριτικές του περιοχές, απάντησε. Τις περιοχές γύρω από το Καϊμακλή τακτικότατα και με τα εγγόνια μου. Τους βάζω στο αυτοκίνητο, τους παίρνω γύρω για να τους δείξω πώς, ώσπου φτάνει τώρα το Καϊμακλή που δεν μπορούμε να πάμε, και τους δείχνω τον δρόμο που επήγαινα εγώ στην Κερίνια και τον δρόμο που επήγαινα στο σχολείο μου. Παρατηρώντας από ψηλά τις κατεχόμενες παρυφές του Καϊμακλίου, εντοπίσαμε πίσω από πυκνή βλάστηση τη μικρή εκκλησία του Αγίου Δημητριανού. Η περιοχή αποτελούσε τότε μειχτή κοινότητα και οι Τουρκοκύπριοι, που ήταν η πλειοψηφία, ζούσαν αρμονικά με τους Ελληνοκύπριους. Απόδειξη της συνύπαρξης, η εκκλησία δίπλα στον τζαμί. Οι Τουρκοκύπριοι, φαίνεται, σεβάστηκαν τον Άγιο. Αυτός είναι και ο λόγος που στο καμπαναριό της εκκλησίας διακρίνεται ο Σταυρός. Στην περιδιάβασή μας συναντήσαμε την κυρία Μάρο και την ρωτήσαμε αν θυμάται την εκκλησία του Αγίου Δημητριανού. Βέβαια, αυτή ήταν η εκκλησία μας, δάμε, και τώρα προσπαθούμε δάμε, στα οικόπεδα της Ομορφίτας να χτιστεί μια μικρή εκκλησούλα για να πηγαίνουμε. Ειλικρινά λυπούμαστε, που μια αναπνοή είμαστε, δεν μπορούμε να πάμε. Εδώ ολοκληρώνουμε την πορεία μας στις ακριτικές περιοχές της ελεύθερης Ομορφίτας. Στις γειτονιές που επισκεφθήκαμε μέχρι τώρα,
απέναντι τις περισσότερες φορές το σειρματόπλεγμα και τα τουρκικά πολυβολία, νιώσαμε τον κίνδυνο. Παρά την πραγματικότητα της τουρκικής κατοχής, η ζωή συνεχίζεται και τα διάφορα έργα που γίνονται για αναβάθμιση αποτελούν και κίνητρο ενθάρρυνσης των κατοίκων για παραμονή. Οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στα σπίτια και τις γειτονιές τους. Στην Ομορφίτα όμως είναι περιοχές όπου το φυλάκιο της Εθνοφουράς απέχει μόλις 1-1,5 μέτρο από το κατοχικό φυλάκιο. Η ανάσα σου πιάνεται τότε, όταν από τόσο κοντά έχεις τη δυνατότητα να παρατηρήσεις τον αντίπαλο, να απλώσεις το χέρι και να ακουμπήσεις τον Τούρκο σκοπό. Αισθανθήκαμε στις γειτονιές της Ομορφίτας ότι οι μνήμες από τις τραυματικές εκείνες εμπειρίες του παρελθόντος είναι ζωντανές στους κατοίκους. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να μας μιλήσουν. Οι γειτονιές αυτές, κατά μήκος της κατοχικής γραμμής, παρουσιάζουν μια εφιαλτική εικόνα εγκατάλειψης και ρήμωσης. Όπως εφιαλτικές είναι και οι θύμισες αυτών που μιλήσαμε μαζί τους. Από όλες αυτές τις δυσάρεστες διαπιστώσεις για τη μικρή ακριτική κοινότητα, στοιχείο αισιοδοξίας αποτελεί το γεγονός της παρουσίας των παιδιών, που έχουν τη δυνατότητα να χαίρονται τα χωράφια και τις ανοιχτές εκτάσεις για τα παιγνίδια τους, όπως και η παρουσία μέσα στα άγρια χόρτα της πινακίδας που πληροφορεί τον περαστικό για την ανέγερση του σωματείου της Ομορφίτας και της νέας εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού. Και τα πουλιά δεν κελαϊδούν, πετούν ξυστά στα σφαίρες και τα κορμιά στο χώμα σαν ρηγμένα ζάρια. Στρίφοντας που το γεφύρι είναι εκεί τη οδός συνεργασίας και παίρνοντας το γρεβενό, πέναντι βλέποντας το πενταδάχτυλο, αρχίσαν και βγαίναν τα πρώτα αεροπλάνα από εκεί. Και το τι αισθάνθηκα και το τι περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Και πέφτουν οι ελεξιπτωτιστές, οι πρώτοι ελεξιπτωτιστές. Ο κόσμος κοιμάτουν. Έναν παράπονο. Παράπονο που το βάθος της ψυχής μας και της καρδιάς μας βγαίνει σαν ξεχασμένο. Οι κάτοικοι της περιοχής του της Ιχαφή μετά που έγινε η εισβολή. Κανένα δεν έμεινε. Έμεινε διότι ήταν η δούρση ήρθε από εδώ και μετά στραφήκαν πίσω. Αλλά είμαστε καλά, δεν λέω. Όταν ήρθετε εσείς και μετά είσαι έτσι οι φασαρίες η περιοχή. Οι φασαρίες φορεί, αλλά ξέρεις πυροβολούμε συνέχεια ασκείς πέρα από το άλλο που τρομάζει ο άλλος. Αλλά μάνα μάνα, πού να πάω. Ζείτε περιτριγυρισμένοι από φυλάκια. Ελληνικά, το Ηνωμένο Εθνών και τα τουρκικά. Μια ολόκληρη ζωή από τότε που γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον χώρο. 1975. Πώς ήταν τα παιδικά τα χρόνια, τι θυμάσαι από εκείνη την καιρό. Θυμούμαι, δεν μπορούσε να κινηθείς άνετα. Δηλαδή, πάντα ζούσε με φόβο, δηλαδή τους Τούρκους. Δύσκολα τα χρόνια στην νεκρά ζώνη. Τότε που ήσασταν παιδιά, γίνονταν τότε που ήταν πολύ νοπά τα πράγματα, γίνονταν φασαρίες, είχατε παρενοχλήσεις από τους Τούρκους. Όχι, δεν είχαν καμιά φορά κάτι να ενοχλήσουν ή ξέρω εγώ. Απλώς εντάξει, φωνάζαν, ξέρω εγώ. Παραπάνω και οι Τουρκοκύπροι στις Σκοπιές. Μίλας μαζί τους, αλλά είναι κάμινας κάτι κακό, να σε ενοχλήσουν. Σαν παιδιά περνούσατε για απέναντι στην πράσινη γραμμή τότε. Εγώ είμαστε μικροί, μπαίναμε στην νεκρά ζώνη. Εύκολα, ξέρουμε τι έχει στην νεκρά ζώνη μέσα. Υπάρχουν πράγματα που ήταν του πολέμου, υπάρχουν αυτοκίνητα που έγινε και ο πόλεμος, υπάρχουν στην νεκρά ζώνη. Πράγματα που μήνας είναι πόλεμο το 1974. Νιώθετε ασφαλείς
σε αυτήν την περιοχή. Κάθε μέρα μέχρι, που περνούν, είναι η εικόνα. Που περνούν τα χρόνια με τις εξελίξεις, ένιωθε κανένας ασφαλής στην πράσινη γραμμή. Τώρα δεν ξέρεις τι θα γίνει, ανά πάσα στιγμή. Κάθε μέρα όμως η εικόνα είναι η ίδια και επαναλαμβάνεται. Δίπλα σας, ακριβώς δίπλα σας, ο πενταδάχτυλος. Αυτό το πράγμα πόσο πληγώνει, πόσο αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Σίγουρα, αν κάτι που πληγώνει, μη σου μιλούν οι δικοί σου που ζήσαν την φυσικά συγκεκριμένη περιοχή, ομορφίτα. Είναι που ξεκινήσαν οι φασαρίες. Mm-hmm. Μπήκαν οι Τούρκοι μέχρι την ομορφίτα, την μισή ομορφίτα. Αλλά οι δικοί σου μιλούν ότι είναι ντροπή, που θυμούνται τα γεγονότα που γίνανε το 1974. Ναι. Μεγάλη ντροπή. Δεν μπορεί να πεις. Ήταν εγώ δεν γνώρισα όλη την ομορφίδα. Γνώρισα την περιοχή που είμαι τώρα. Αυτός ο κάμπος παπλώνεται μπροστά μου κατά πράσινος, στολισμένος με το κίτρινο της μαργαρίτας, με το κόκκινο της παπαρούνας, με το χαμόγελο της βιολέτας. Αυτός ο κάμπος ανοιχτός κάτω από τις θερμές αχτίνες του ήλιου, φωτεινές. Αυτός ο κάμπος που με ένα χάδι απαλό δείχνει στην ψυχή μας το δρόμο της άνοιξης. Σε αυτόν τον κάμπο κοίταται σκοτωμένο ένα τουρκάκι. Ένα συσπασμένο πρόσωπο, κομμένο απάνω στον πόνο, για να ρωτά αν ο τόπος ήταν πράγματι πολύ στενός μέσα στο πανηγύρι της άνοιξης, για να ρωτά αν υπάρχουν εθνότητες ανάμεσα στους λαούς της Μαργαρίτας. Εμείς έγινε μας βίωμα πλέον δάχαμε, γιατί ξυπνούμε, θεωρούμε τους απέναντι μας, δεν μας κόφτει πιο. Βλέπεις πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και κοιτάζει απέναντι το χωρκό του, σας βλέπεις να δακρύζουν και τότε η πληγή που νιώθεις μέσα σου, ο πόνος, είναι πολλά βαρετός. Εδώ, στο οδόφραγμα της μιας μιλιάς και στον κλειστό δρόμο προς την Αμόχωστο, τελειώνουν τα έργα της αγάπης. Η αντίθεση παρελθόντος και παρόντος ορθώνεται αμήλυχτα εδώ μπροστά μας, σε αυτή την κατεύθυνση που δεν οδηγεί πουθενά. Ο τωρινός ιστορικός χρόνος, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της ημικατεχόμενης πατρίδας, ξαναβρίσκει τον παλιό χρόνο της μνήμης που αφήσαμε πίσω. Δεν είναι που έχασες τα πιο ωραία σου όνειρα. Δεν είναι που φύγανε τα πιο ακριβά σου χρόνια. Δεν είναι που είδες όχι τους τελευταίους σου φίλους να σε προδίνουν ή να λιποταχτούν.